να μου στο φουστάνι σου. Αν μάνα μας χειρόνιρο. Σάββατο κι αφόβραδο. Σιγά τέλειωτο βαρύ μου. Απόψε για σένα. Θέλω μια στιγμή να φτάσει. Αν θυμηθεί στο όνειρό. Αρουσιακή ο τράνη ξεφύγε κι άλλο κι άλλο. Γεια σας. Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος, ευτυχής θα έλεγα, γιατί έχω σήμερα εδώ ένα παιδί, τρόπος του λέγει, που αγαπάω ιδιαίτερα, γιατί δεν είναι μόνο μουσικός εξέχων, γράφει σπουδαίους στίχους, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η μαχητικότητά του και οι θέσεις που παίρνει αρθρογραφώντας σε μια πολύ μεγάλη εφημερίδα όπως είναι η Ελευθεροτυπία. Μ' αρέσει που έχει χιούμορ και κυρίως μ' αρέσει που έχει μια αισιόδοξη ματιά στη ζωή, η απόδειξη ότι είναι πατέρας τεσσάρων παιδιών. Είναι ο Διονύσης Σακνής που τον καλωσορίζω θοπεύοντάς τον στις συναντήσεις. Πρόεδρε, καλησπέρα. Η τιμή και η χαρά είναι δικιά μου. Βέβαια, έβλεπα τόσο καιρό την εκπομπή και έλεγα, εμένα πότε θα με καλέσει. Φτιάχνουν απόψε με γουρεύεις ανίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο. Αυτοί που ψάχνουν για διαμάδια στα σκουπίδια και στον υπόλοιπο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναπέστο το τραγουδάκι σου. Χαίρομαι που άρχισες έτσι με πλάκα, αλλά θα έπρεπε να σταθείς σε κάποια σημεία που υπογράμμισα πρώτον στα παιδιά και στην αισιοδοξία, αλλά δεν θα σου υπαγορεύσω εγώ που πρέπει να σταθείς. Είναι κάποια χρόνια τώρα, αρκετά θα έλεγα, που πιστεύω ότι το στοίχημα πρέπει να δίνει ένας άνθρωπος είναι να κάνει καριέρα στην προσωπική του ζωή. Και ένας που είναι πατέρας και τεσσάρων παιδιών, το στοίχημα είναι να είναι επιτυχημένος πατέρας. Δηλαδή, αν με ρώταγες τι είναι αυτό το πράγμα που σε καθορίζει, δεν θα είναι οι στιγμές της μοναξιάς και οι στιγμές της δημιουργίας. Αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ένα μελίσι μέσα στο οποίο αισθάνομαι σαν συμβασίλισσα κατά κάποιο τρόπο. Όχι ως κηφίνας. Δεν δίνω βάση εγώ στα θαύματα. Ούτε σε κόλπα μαγικά. Μετράω τον κόσμο με τα τραύματα και γεγονότα τραγικά. Δεν έχω τίτλους και μόνο γράμμα να πουληθώ στην αγορά. Είμαι ακόμα στο δόφραγμα. Πλάι στα τρία μου μωρά. Παίζεις πολύ με τα παιδιά σου. Ναι. Τα βάζεις και μέσα σε αυτή τη λογική της μουσικής. Μπαίνουνε χωρίς να τους υπαγορεύω. Ο τρίτος μου γιος, ο οποίος είναι 9 χρονών, έχει κάνει ήδη τις μουσικές του επιλογές χωρίς να του έχω υποδείξει κάτι. Απλά μέσα στο σπίτι ακούγεται ενός άλλου είδους μουσική. Και μέσα από το παιχνίδι ή μέσα από ορισμένα άλλα πράγματα που είναι και δεν είναι διδαχές εντός εισαγωγικών, υπάρχει μια ατμόσφαιρα που νομίζω ότι μεγαλώνουν σε ένα υγιές περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Και ειδικά στις μέρες μας που η ευκολία είναι πρώτον πυλών. Δεν είναι. Είναι παρούσα, δεν είναι, ναι, πρώτον πυλών. Ναι, είναι παρούσα
και θα λέγαμε, μιλάμε με πολύ σεμνούς χαρακτηρισμούς, η ξεφτύλα είναι μέσα στα πόδια μας και στο σπίτι μας. Χρειάζεται ένας διαρκής αγώνας. Ένας διαρκής αγώνας έτσι ώστε τα ερεθίσματα που θα παίρνουν τα παιδιά να είναι τέτοια που θα μπορέσουν αύριο να αποκρούσουν αυτή την ξεφτύλα και να βγουν πιο χρήσιμοι άνθρωποι. Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωρεάσματα. Επιτέλους, κασμός οι ρήτορες πολύ μιλήσαν. Στο εξής θα παίζουμε σε αυτό το θείασο μονός φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάς. Αλλάξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια κρά το μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος, είμαστε κεφάλαιο του λάθος λίματος. Όσα ποιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουν τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα, ρακιά, λότρια, ζωγραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκησε η πόρνη, ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις να σε αποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε φυτά με ράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο. Είμαστε μέχρι εδώ. Θεωρώ πραγματικά επαναστατικό καθήκον για να θυμηθούμε και το παρελθόν, αλλά και το παρόν μας, να βγάζουμε χρήσιμους ανθρώπους. Από το σπίτι σου βγαίνοντας για να έρθεις μέχρι εδώ, εάν έχεις τις κεραίες σου ανοιχτές και δίνεις σημασία τι συμβαίνει και ο θυμός σου είναι μεγάλος, θες να τσακωθείς με 50. Έχεις πει σε κάποια φάση της ζωής σου, παρότι είσαι ένας άνθρωπος που θυμώνει, και το θεωρώ πάρα πολύ υγιές αυτό, ότι όσο μεγαλώνεις... Οριμάζεις λίγο. Οριμάζεις και γίνεσαι επιεικέστερος. Και μαλακώνεις και... Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει. Συμβαίνει. Μα πώς να ανατρέψει κανένας στη φύση. Έτσι γίνεται. Μεγαλώνοντας γινόμαστε και πιο σοφοί, υποτίθεται. Αν θέλουμε, αν μπορούμε και αν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Γιατί έχω δει πολλούς άφρονες γέροντες. Με τα μαύρα γυαλιά προσπαθώ τις ακτίνες να δω που θα έρθουν αυτό το μέλλον. Μα η λάμψη που φτάνει ως εδώ μου καρφώνει στα μάτια ένα πύρινο βέλος. Σαστισμένοι προφήτες κοιτούν των αστέρων τροχές τη φορά της σελήνης και σε κύκλους ζωδίων αν μ' ακούς. Να γκρεμίσουνε θέλουν τις κεραίες της μνήμης. Στις σελίδες της ήττας, στις σελίδες του χρόνου, στο δικό τους παρόν. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον που ζούμε, εκεί που αξιολογούμαστε, είναι και στο τι δίνουμε στους νεότερους. Τι μπορεί να δώσεις ως στίγμα, τι μπορείς να αφήσεις ως παρακαταθήκη. Τι είναι εκείνο που κάνει κάποιους πιτσιρικάδες, ας πούμε, να έρχονται στις συναυλίες και να σου καταθέτουν πέρα από την αγάπη και το θαυμασμό τους και κάποιες απορίες τους για τη ζωή. Αυτά είναι ωραία πράγματα, είναι παράσημα. Δεν ξέρω αν φαίνονται, αλλά φαίνονται. Είναι ωραία παράσημα. Και είναι αυτά που χαίρομαι στην τελευταία ανάλυση. Ότι κάποιοι μου αναγνωρίζουν μια συνεπή στάση ζωής. Αυτό είναι ολοφάνερο και φαίνεται και θέλω να μιλήσουμε και γι' αυτό και στα κείμενά σου. Λαθρέα μου υπόσταση, μικραίνω την απόσταση, σαλτάρω στο κενό. Με βρήκανε τα βέλη σου στο τρίπιο, το βαρέλι σου, στο γύρο του θανάτου. Στο γύρο του θανάτου. Πιστός το ρόλο μου, κάνω το σόλο μου, στους
αδιάφορους και στους παράφορους τους θεατές μου. Αυτοί σταγόνες μου, τις εικόνες μου, πώς θα χωρέσετε, πώς θα με θέσετε στους ερωτές μου. Λαφρέα μου υπόσταση, μικραίνω την απόσταση σαν πάρος το κενό. Με βρήκανε τα βέλη σου στο τρίπιο, το βαρέλι σου στο γύρο του θανάτου. Γυμνός στον προβολέα σου με πιάνει η κεραία σου σαν πάρος το κενό. Στο γύρο του θανάτου. Ανήκα σε μια γενιά όπου από ένα σημείο και πέρα, όταν αυτό που λέμε πολιτική έκφραση στένευε, θυμάμαι τον εαυτό μου στις παρέες να μιλάω και τα λοιπά, και πάντα κάποιος ερχόταν να με τσεκλήσει και να μου λέει, και γιατί δεν τα λες, και γιατί δεν τα γράφεις, και γιατί. Και φοβόμουν ότι θα γίνω γκρινιάρης. Φαντάζομαι ότι αν δεν έγραφα, θα ήμουν ένας πολύ καλός γκρινιάρης. Το γράψιμο είναι μια λύτρωση. Βλέπω μια θαραλέα ματιά, δεν κολώνεις και έχεις μια... Μπορεί πολλές φορές ή λίγες ή περισσότερες να διαφωνώ. Αλλά είναι μια φωνή γυμνό σπαθί και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Και να φανταστείς, Πρόεδρε, όλα αυτά ξεκίνησαν με τη μορφή του παιχνιδιού. Δηλαδή, όταν ο σημερινός αρχισυντάκτης ελευθερωτυπίας, ο Σύφης, ο Πολυμήλης, με πήρε, δεν πίστευε ότι αυτό το πράγμα θα κρατήσει 11 χρόνια τώρα. Αυτό που φοράς εκεί δεν βγαίνει. Προσπάθησα να το βγάλω πριν από λίγο καιρό. Όπως και με τις βερές. Δεν βγαίνει. Έγινε ένα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθει ο κόσμος. Από πού προήλθε? Οι πειρατές το φορούσανε για να το δώσουνε, εντός εισαγωγικών λέξη δώσουνε, γιατί με τα θάνατο δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, σε αυτόν που θα τους έθαβε. Αυτό ήταν η αμοιβή του ανθρώπου που δεν θα άφηνε άταφο έναν μαχητή. Μάλιστα. Εγώ φυσικά δεν το φοράω γι' αυτό το λόγο. Εσύ πότε πρωτοφόρεσες αυτό? Φόρεσα πολύ παλιά. Τότε που αυτοί που φορούσαν σκουλαρίκια μπορούσαν να χαρακτηριστούν και κάπως αλλιώς. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Και μου έμεινε ένα πράγμα. Εγώ δεν σε θυμάμαι χωρίς. Τόσα ξαφνά που δεν θα ξέρω να αλλάξω το φως της ημέρας, να γίνω μια φρίκη, μια πόρα, ένα τέρας, το χάος την πόρα να φέρω. Αόρατος να μπαίνω τα βράδια σε τράπεζες και υπουργεία, να κάνω βουτιές στα ταμεία, να φεύγω κι αυτά να ρεγάδια, να βγαίνω τις νύχτες στον δρόμο γεμάτες με κόσμο οι πλατείες, κι αφού θα οργανώνω πορείες μετά να επιβάλλω τον νόμο. Εγώ είμαι το όνειρο που όλοι ζητάτε, μιας χώρας μεγάλης κι ωραίας, με θέση ακλόνητη και μη το γελάτε. Είμαι ένας δημόσιος φορέας. Το ξέρω, οι νύχτες απλώνουν το δίχτυ, οι μέρες χορεύουν κι αυτές στον ατόμο. Το βλέπω, χορεύω χωρίς να το θέλω.
Εσύ είσαι Καρβιτσιώτης, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Από την πόλη της Καρβίτσας. Η καταγωγή μας είναι από τα άγραφα των αγράφων. Είναι η πρώτη φορά που το λέω δημόσια. Είμαι Ευρυτάνας. Βέβαια, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην πόλη της Καρβίτσας. Είμαι ένα παιδί της εσωτερικής μετανάστευσης, θα έλεγα. Εξού καμιά φορά και ο θυμός. Όλοι οι άνθρωποι που μεταναστεύουν, κυρίως στο εξωτερικό, αλλά και στην εσωτερική μετανάστευση, ισχύει αυτό, διεκδικούν κάτι καλύτερο. Ήρθα σε ένα κέντρο, σε μια Μητρόπολη όπως εξελίχθηκε σήμερα η Αθήνα, χωρίς συμμαθητές. Α, αυτό είναι, ναι, ναι, είναι δύσκολο πράγμα. Χωρίς φίλους, χωρίς αναφορές σε παιδικά χρόνια, χωρίς πλάτες και χωρίς καλώς ή κακώς εννοούμενες υποστηρίξεις. Μαύρα μεσάνυχτα γυρίζω στο σπίτι. Η μόνη τύχη ότι κρατάω το κλειδί. Είμαι το θύμα από ένα ακόμα ξενύχτη. Παραπατάω στα σκαλιά δηλαδή. Ψάχνω δωμάτια, ανοίγω τις πόρτες. Σε μια ντουλάπα μια κρεμάστρα αδιανή. Το άσπρο φόρεμα σου φύλαγες τότε. Μα ούτε αυτό είναι εδώ ούτε εσύ. Κι εγώ χορεύω, χορεύω, μονάχος χορεύω. Κι αυτός ο ήλιος δεν λέει να φανεί. Κι ενώ μαζεύω κομμάτια από γύρω χορεύω. Με μια κρεμάστρα αδιανή. Ο άνθρωπος που πίστεψε περισσότερο σε μένα και ήταν η προσωπική μου συνωμοσία ήταν η γυναίκα μου. Και ένας από τους λόγους που την σέβομαι εκτός των άλλων είναι ότι τότε δεν ήμουν τίποτα. Μπορεί σιωπή και χάνομαι στο άσπρο το ματιό σου. Μπορεί ευνή και βρίσκομαι στι άκρε των χιλιών. Α ήταν να χαράταγε στη δουλειά μου στο χώρο. Α ήταν να φούγγιζε. Κανείς στην οικογένεια που ενδιαφερόταν για τη μουσική? Ο πατέρας μου έπαιζε και ερασιτεχνικά μουσική, έπαιζε κιθάρα. Και μάλιστα όταν μου πήρε την πρώτη κιθάρα, θυμότανε πολύ συχνά τα παιδικά του χρόνια και μου τη στερούσε. Έπαιζε κιλούς περισσότερο. Έπαιζε εκείνος. Και τι έπαιζε δηλαδή εκείνος? Αξιταγματάρχα μου είστε εγώ εις χαριτωμένος. Ήτανε άνθρωπος που λάτρευε την όπερα και την οπερέτα. Ακουμπισμένος σκεφτόμουν στη βεράντα. Να λες η αγάπη μας πως θα κρατήσει πάντα. Και πως για μας μέτραν αλλιώς οι εποχές. Πάντα είχα την αίσθηση πως κάτι εμοραγούσε. Κι ο τρίτος ίσκιος που κρυφά μ' ακολουθούσε. Στο πρόσωπό σου ζωγραφίζαν ενοχές. Της αγάπης μου τα πράγματα μοιάζουν με παλιά εντάλματα. Ξέρεις πως τα φαντασμάτα είναι αληθινά. Μα όταν θα κοιτάζω εσένα στα δυο μάτια καλιασμένα, όλα θα λάβω στη μέρα επαντοτινά. Όταν άκουγε μουσική έπρεπε να κάνουμε σκασμό. Άκουγε στο ραδιόφωνο τις βραδιές όπερας, ας πούμε, και έπρεπε να υπάρχει νεκρική σιγή. Θα μπορούσα να τη μισήσω. Βέβαια. Δεν άκουγε καθόλου λαϊκά τραγούδια. Την ώρα που χορεύω ξεχνάω τον καημό. Τα βήματα μου σέρνω σε κόσμο μακρινό. Την ώρα αυτή αφήνομαι στο μπουζουκιού το τέλει. Ζεμπεγικός κι ασήκικος αυτός μου ο χορός.
Από το ανοιχτό παράθυρο τα καλοκαίρια έμπαιναν από τα υπέροχα μαγαζιά που υπήρχαν τότε στην Καρδίτσα με τα Χωνιά απίστευτα λαϊκά τραγούδια και ρεμπέτικα και έτσι αγάπησα το λαϊκό τραγούδι μέσα από τα Χωνιά. Αυτό είναι πολύ. Μέσα από το σινεμά που ήταν απέναντι από το σπίτι μας και στα διαλύματα ακουγόντουσαν αυτά τα τραγούδια της δεκαετίας του 60 και ταυτόχρονα αυτή η έξαρση της μιας μουσικής που ερχόταν σαν γροθιά στο στομάχι απ' έξω, αλλά που είχε δύναμη τελικά, που ήταν η πραγματική ροκ μουσική, και όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο κεφάλι μου, χωρίς κανένα αποκλεισμό, κάνανε ένα ρίγκ και παλεύανε. Αλλά δεν παλεύανε να νικήσει κάποιος, παλεύανε για να με κερδίσουν και εμένα πάνω σε αυτό το ρίγκ. Είμαι μια πόρνη που σέρνει το βήμα εδώ και από εκεί. Είμαι αράχνη που δένει το θύμα της στη σκηνή. Με θέλουν πρόσωπα χίλια, με παίρνει ο πιο δυνατός κι απ' τη μισάνυχτη γρίλια κρυφό κοιτάζει στρατός. Σε μια στροφή έχω βάλει δολώματα, είμαι σκιά και καπνός. Βλέπω αλλάζει κοντά γυναικεία ονόματα και δεν με νικάει εμένα ποτέ ο καιρός. Αγάπησα τη μουσική στο σύνολό της. Πράγματα που υπήρχαν στο σπίτι επειδή τα ακούγαν οι γονείς, πράγματα τα οποία ακουγόντουσαν επειδή δεν μπορούσε να μην ακουστούν, είχαν μεγάλη δύναμη για να μπορέσει κάποιος να τους κλείσει το στόμα που λέμε, και πράγματα τα οποία η εφηβεία σε ανάγκαζε να τα ακούσεις, διότι κάθε έφηβος οφείλει να ακούσει τη μουσική του για να διαφοροποιηθεί από τους παλιότερους. Είναι η γεύση του φίλου σου που με δένει, είναι η ζεστή του κορμιού που με σκορπάει. Ο υδρότας σου και τ' άρωμα που μένει, μια εξουσία που νικάει και δεν ρωτάει. Είναι τα λόγια σου που κόβουν σαν ξηράφι, το άδειο βλέμμα σου μετά από καυγά. Είναι η απόσταση που πάλι μας μακραίνει, είναι η πόρτα που πίσω σου χτυπά. Σαν μια ταινία που οι σκηνές της πολεμιάζουν με κομμωδία και από τα γκρανγκινιόλ. Σαν τις εικόνες του ταξίδι που αλλάζουν. Είναι μια αίσθηση για αυτή του rock'n'roll. Εκεί στην Καρδίτσα ακουγόντουσαν ροκάδικα συγκροτήματα τέτοια. Α, θυμάμαι τον εαυτό μου σε πολύ μικρή ηλικία να μπλέκω με συγκροτήματα. Όπως και ο αδερφός μου, ο μεγαλύτερος, που είχε το πρώτο συγκρότημα στην πόλη μας. Έμπλεξα κι εγώ με αυτά και με την πρώτη κιθάρα που έπιασα στα χέρια μου. Βέβαια, όπως γράφω και στο βιβλίο μου, επειδή είμαι κυρίως αριστερόχειρας, αναγκάστηκα να πιάσω την κιθάρα ορθόδοξα, γιατί τότε δεν υπήρχαν οι τεχνικές που υπάρχουν σήμερα, να βάλουν κορδές ανάποδα, να φτιάξουν αλλιώς το σκάφος. Και αναγκάστηκα να παίξω κιθάρα όπως παίζουν οι δεξιόχειρες. Γι' αυτό δεν έγινε πολύ καλός δεξιοτέχνης. Γυρίζαμε μονάχοι μας απ' έξω. Τίποτα δε μας άρεσε με λάθος υλικό. Χτίζουνε τη ζωή μας ή απ' έξω. Ενώ η ώρα πέρασε και δε φύγες μακριά, στου ύπνου θα σε τώρα. Και ο πρώτος μου στίχος ήταν στην ηλικία των 18. Όταν είσαι εδώ δηλαδή. Όταν πρωτοετής πλέον φοιτητής με ένα συγκρότημα στην Αθήνα, αποφασίζουμε ότι πρέπει να παίξουμε δικιά μας μουσική με δικό μας στίχο, και στο δίλημα αν ο στίχος μας πρέπει να είναι ελληνικός ή αγγλικός, φανατικά υποστηρίζαμε όλοι ότι πρέπει να είναι ελληνικός. Μικρή φωνή κι αν δεν μπορεί μια λέξη να ακουστεί σ' αυτή την ασκοπή βουή που όλα τα σκεπάζει.
νιώθω μια αιτία και ένα λόγο που θα κάνω. Ολόχρυσες οι σάλπιγγες, τραγούδι να σημάνω. Ήρθες εδώ να σπουδάσεις οικονομικά. Πήγε σώθηκε από έναν οικονομολόγο η Ελλάδα. Χριστός και Παναγία, ευτυχώς. Είδα ότι αυτά τα πράγματα δεν με αφορούν και είπα ότι εάν θέλω να κάνω κάτι σε αυτό το πράγμα που αγαπάω πάρα πολύ και που είναι η μουσική, πρέπει να αρχίσω από την αρχή. Τάμπολα ράζα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ξέχασα τι ήξερα και αποφάσισα να ξεκινήσω θεωρητικές σπουδές μουσικής. Με πολύ σπουδαίους ανθρώπους, είτε στο Δημοτικό Οδείο της Καρδίτσας, είτε στο Δημοτικό Οδείο της Λάρισας, να τελειώσω τα θεωρητικά. Για να πω ότι η ενασχόλησή μου με τον τομέα της μουσικής γίνεται πια με άλλους όρους. Με όρους που μου έθεταν οι νέες συνθήκες. Θεωρούσα ότι για να συνεχίσω σε ένα τομέα δε που αγαπούσα και αγαπώ, στο χώρο της κινηματογραφικής, τηλεοπτικής, θεατρικής μουσικής, δεν φτάνει ένα ταλέντο και το κρατσόνιζα μια κιθάρα. Δώσ' μου απόψε μια ρουφιξιά, ένα τσιγάρο να το πιω απ' τα κομμένα. Ρίξε για μένα μια ζεμπεκιά, θέλω να ακούσω να μου λες τα ξεχασμένα. Και μην μου πεις πως δεν μπορείς όλα τα γούστα να μου κάνεις. Όπως εγώ δεν θα κρυφτείς κι άμα το έβαλες σκοπό να με τρελάνεις. Μιλάω εγώ κι ας μου πεις μετά πως φταίει το πιωτό. Τελειώνοντας και αυτές τις μουσικές μου σπουδές, πάλι δεν ησύχασα. Χρειάζεται μια διαρκή σχέση με το αντικείμενο. Μιλάμε τώρα για τη μουσική, βέβαια. Για τη μουσική. Γιατί εσύ έχεις δύο άξονες, γράφεις και στίχους. Αυτό ταυτόχρονα δεν σε απασχολούσε, δηλαδή το διάβασμα της επίησης, της πεζογραφίας κλπ. Πάρα πολύ και με απασχολεί. Θεωρώ και το λέω και στα παιδιά μου, αλλά το λέω γενικώς σε όσους με ρωτάνε, ότι τώρα μπορεί να θυμίζω και λίγο τους γονείς μου, αλλά πρέπει να το πω, πρέπει να λιώσει πολλά παντελόνια στην καρέκλα. Διαβάζουμε. Επί Θεό, 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 Θεό δεν έχει αθεό. Επί Θεό και επί λαό, επί θεώρηση που ανεβάζει επί σκηνής τους οδηπόρους και ασθενείς που τις φωνάζουν τη ζωής αναθεώρηση. Σαν ήδη το σαν ήδη, 50 χρόνια ήδη και σήμερα τη Λάρισα για χάρη σου σοφάρισα στο χρόνο μέσα ολόκληρο ταξίδι. Μάζεψα κόσμο κυλικό σαν η διάσταση, πάρε φωτιά Θεσσαλικό, κάνε παράσταση. Ανακαλύπτεις άλλους δρόμους. Ανακαλύπτεις άλλους δρόμους, διευρύνεις το δικό σου το μυαλό πάνω απ' όλα και μέσα από μια τέτοια διεύρυνση έρχεται και αυτή η ροή, αυτό που λέμε έμπνευση. Η οποία είναι απόρρια μιας εντατικής δουλειάς, μιας γνώσης. Πρέπει να είσαι εκεί. Πρέπει να είσαι στο γραφείο σου. Γιατί άμα σου έρθει η έμπνευση και εσύ απουσιάζεις από το γραφείο σου, δεν είναι δικό μου αυτό, σε φέρεις. Είναι μια ύποπτη κυρία η οποία σε επισκέπτεται όποτε θέλει εκείνη. Αλίμονο όταν λέει σε επισκεφτεί, εσύ λείπεις από το γραφείο σου. Υπάρχει ψηλά ένα αστέρι, το πιο λαμπερό του ουρανού, μαζί του μιλάω και παίζω. Αν νιώθω μονάχος το ξέρει και ανοίγει τις πόρτες του νου, γλυκά με χαϊδεύει με φως και μου δείχνει σημάδια. Καλή νύχτα αστέρι, να μου γνεύεις που πας, να σε πάντα ψηλά φωτεινό
κοκκίνα με βλέπεις. Καλή νύχτα, Στέλλα, να μου γνέφεις που πας, να σε πάντα ψηλά φωτεινό και από κοκκίνα με βλέπεις. Διονύση, αισθάνεσαι περισσότερο μουσικός την ώρα της δημιουργίας ή στιχουργός? Περισσότερο ή... μουσικός. Περισσότερο. Απαντάω εύκολα. Και απαντάω εύκολα βλέποντας τον τρόπο που δουλεύω. Ευκολότερη είναι η μελωδία σε μένα, ευκολότερη είναι η ενορχιστρωτική διαδικασία, πολύ δύσκολος ο στίχος. Είμαι δίστοκος. Γι' αυτό και κάποιες μελωδίες που περνάνε από την κρυσάρα μου και τις θεωρώ άξιες να τους βάλω στίχους, προϋπάρχουν. Δηλαδή πρώτα γράφω την μελωδία. Βέβαια, μαζί με τη μελωδία μου καρφώνεται μία λέξη. Δύο λέξεις, κομβικές όμως. Και γύρω από αυτές τις δύο λέξεις υφαίνω το τραγούδι το υπόλοιπο. Ψάχνω στη λάσπη να βρω υλικό, να χτίσω ένα πύργο τριγύρω. Είμαι το φάντασμα από το παρελθόν, ζητάω ένα πύργο να γύρω. Υπότες νεράιδες του ονείρου εκδρομής, τεχνίτες του βίου ακροβάτες, τσακίζω το εγώ σε ένα πρόστιχο εμείς, γουστάρω να ζω μ' αυταπάτες. Να παίξω η σάλτικα άλλου στρατού, το χρόνο της ήττας μετράει. Ανοίγουν και ερχόπορτες από παντού, μα εμένα ο στρατός μου κρατάει. Οι πλάνοι πλανώνται μια πλάνη κτρή, μα πάτη δεν ρίχνουν τον τοίχο. Μου στέλνουνε φόρα, μα είναι εχθροί, θα κάψω το δούριο ήχο. Υποπτεύομαι ότι δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά. Ναι. Θα έλεγα ότι δεν γίνομαι πιστευτός όταν το λέω. Μόνο οι άνθρωποι που με γνωρίζουν καταλαβαίνουν ότι εργάζομαι πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Αυτό βλέπω. Δεν ξυπνάω πολύ πρωί γιατί μου αρέσει το πρωί. Μπορεί να κοιμηθώ πολύ αργά, αλλά 10 η ώρα δεν θα με βρει ποτέ στο κρεβάτι. Ξυπνάω συνήθως γύρω στις 8.30 η ώρα και εργάζομαι. Και για μένα εργασία είναι και το διάβασμα. Βέβαια. Δεν είναι. Βέβαια. Αν εξαιρέσω τις ώρες που διαθέτω έτσι αφιδόλευτα στα παιδιά και σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα τρέχοντα του σπιτιού, είμαστε άνθρωποι. Βέβαια. Δεν είμαστε καλλιτέχνες κάποια. Ασφαλώς. Άλλα όντα. Πηγαίνεις και ψωνίζεις. Ακριβώς. Διότι πρέπει να γίνουν όλα. Και αυτό είναι καλό γιατί μας γιώνει. Και εγώ έχω ανάγκη από αυτό το πράγμα που λέγεται γείωση. Όλες οι υπόλοιπες ώρες της ημέρας είναι δουλειά. Γιατί εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έχω κάποιο σπουδαίο ταλέντο. Είμαι όμως σπουδαίος εργάτης. Το τρίτο σου μάτι ποτέ δεν κοιμάται κι όλα τα βλέπει. Το τρίτο σου μάτι τη μέρα με βρίσκει στα πλήθη του δρόμου, στο πάνω με το πίζει το βράδυ πελάγι. Τη μέρα με βρίσκει στα πλήθη του δρόμου, στο μπαρ με εντοπίζει το βράδυ πελάτη. Το τρίτο σου μάτι με κατασκοπεύει, όλα τα βλέπει, όλα τα ξέρει και τα παγορεύει. Έχεις κάνει πάρα πολλούς δίσκους. 25. Εγώ, ο οποίος έχω τα διπλάσια χρόνια από σένα. Ε, όχι. Πρόεδρε μου, τι ωραίο. Θα σου φιλήσω και τα δυο τα χέρια στο τέλος της εκπομπής. Δεν έχω κάνει 25 δίσκους. Εντάξει, και σε μένα τα τραγούδια που έχουν να κάνουν με στίχο δεν είναι 25 δίσκων, είναι πολύ λιγότερα. Γιατί έχω μελοποιήσει και πάρα πολλά τραγούδια. Εντάξει, αλλωνών. Αλλά αλλωνών. Είσαι μουσικός, μην το ξεχνάς. Ναι. Άρα έχεις κάνει μουσική για 25 δίσκους. Η πόλη μας το βράδυ του Σαββάτου αλλάζει όψη, τρελαίνει και τρελαίνεται σε κάθε εποχή. Τα φώτα που
ανάβουνε στον ταραβιόν την πλώρη. Λιμάνι μια αλόκοτη εβδομάδα διαδρομή. Κι είναι συνήθεια παλιά το Σάββατο στην πόλη. Κάθε κατεργάρι νοικοκύρη συνταγή. Το κόβερα δε ξύλωνε, το κλέψιμο ή το ζόρι. Να δίνουνε τη θέση του στη σχόλη στην γιορτή. Μου έχει κάνει επίσης εντύπωση το ότι συχνά, παρότι προέρχεσαι από άλλο κανάλι, προέρχεσαι είπα, δεν σημειώνω ότι είσαι, χρησιμοποιείς λαϊκούς τραγουδιστές. Μ' αρέσει πάρα πολύ το λαϊκό τραγούδι. Υποπτεύομαι τους λόγους που είμαι χρεωμένος σε μια πλευρά του τραγουδιού. Είσαι χρεωμένος. Καλώς. Και η εικόνα μου κυρίως είναι αυτή. Αυτό δεν αναιρεί όμως το γεγονός ότι η ενασχόλησή μου με όλα τα είδη της μουσικής είναι περίπου ισόπωση, θα έλεγα. Έχεις τόσα λαϊκά τραγουδία. Ναι. Αυτά που είδα στη ζωή και έχω περάσει, με πιο τετράστικο να έρθω να σου τα πω. Στο πήγαινε, έλα, το μυαλό μου έχω χάσει. Σε πιο κατάστοιχο δικό σου είμαι εγώ. Ένα δρομολόγιο με τρένα και με πλοία, με ένα σαράβαλο στην εθνική οδό. Καραμποτσακίσματα με κύματα θηρία, για να προλάβω αν με ζητήσεις να με δω. Μιλάς και αυτό που το έχω δει και στο βιβλίο σου, αυτό που έβγαλε ο Ιαννός, λες έτσι με εγκαρδιότητα. Εκεί τραγούδησε ο φίλος μου ο Νταλάρας, εκεί τραγούδησε η φίλη μου η Δήμητρα η Γαλάνη, εκεί τραγούδησε ο φίλος μου ο Μητροπάνος. Με μια καρδιά έτσι ανοιχτή. Έτσι δεν αισθάνεσαι για αυτούς τους ανθρώπους? Όχι μόνο αισθάνομαι, αλλά θα έλεγα ότι ορισμένα πράγματα δεν γράφονται στο βιβλίο. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε. Αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο το έχω δει και με τρελαίνετε. Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώσετε. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Εγώ τιμώ τους φίλους μου. Μ' αρέσει η μπέσα και να τσακώνεσαι για τους φίλους. Η συνεργασία με τον Γιώργο τον Νταλάρα ξεκινάει από το 90, όπου πήγα να τον συναντήσω στη Θεσσαλονίκη. Έπαιζα εγώ σε ένα μικρό χώρο, σε μια μικρή μουσική σκηνή στο πλατό, και εκείνος με το άλλο φίλο, τον Βασίλη τον Κωνσταντίνου, κάνανε εκείνες τις υπέροχες και μεγάλες, ας πούμε, συναυλίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τους είδα στα καμαρίνια και μου λέει, εδώ τι κάνεις? Λέω, είμαι εκεί. Το επόμενο Σάββατο ήταν εκεί και οι δύο. Έπαιξα ένα τραγούδι το Νοέμβρη, ένα περίπου αυτοβιογραφικό τραγούδι, που μου είπε ότι αυτό το τραγούδι θα το πούμε μαζί στον επόμενο δίσκο σου. Τελείωσε. Νοέμβρη ήταν η χρονιά και εδώ γινόταν του χαμού. Εγώ ήμουν 19 και αυτή 73, και να που ερωτεύτηκα κάποια χρονολογία. Κι έρωτας κρατάει για καιρό. Κρατάω το στόμα μου κλειστό, τα χείλη μου ματώσανε, κι αυτοί που μας προδώσανε ανέρα στην αμήνου. Κουφάλες εξοπλίσαμε, αυτό έχω μόνο να τους πω. Τα όνειρα των εραστών δεν σβήνουν.
Μετά ήρθε το τελευταίο αντίο του Γιάννη του Διαμαντόπουλου, ήρθε το Μέγαρο και αυτό ήταν ένα προχώρημα μιας σχέσης. Σχέσης, σωστά. Και είναι φίλος μου. Όπως έτσι αντίστοιχα είναι ο Δημητράρας, ο Μητροπάνος. Άλλο σπουδαίο παιδί. Άλλο σπουδαίο παιδί. Φτιάχνει τη ζωή σκουριά στη σύνη στη σκουριά κάτω από δοστροτήρες η μηχανή αραπική πατάει κόβα για πηγή αλήθικη βαριά να γλέγω για ποιο. Νιώθω τη θλίψη του τσιτσάνι βαρύ παλιωμοδίτη κονταλκά όταν σφυρίζουν ρημουργά χαράματα έξω απ' το λιμάνι. Δεν μπορώ να μην μιλήσω για τη Δήμητρα τη Γαλάνη, η οποία ήταν ο πρώτος άνθρωπος στο ελληνικό τραγούδι που πίστεψε σε αυτό το πράγμα που είμαι, ό,τι είμαι. Η Δήμητρα ήταν η πρώτη που είπε, ποιος είναι αυτός, για φέρτε τον εδώ, θέλω να τον γνωρίσω. Καρδιά μου χτυπά, στο ρυθμό της χορεύω, μια κινουμένη άμμος, με τραβάει σταθερά. Τη ζωή μου σκιά προπορεύεται πάντα σαν το μύθο πως τώρα ακολουθάω πιστά. Να μιλήσει μονάχη της τώρα με τη γλώσσα που ξέρεις κι εσύ δίχως νόθα στηρίγματα λόγου σ' ακουστό πιτό. Σαν ποτάμι να φύγει φωνή μου σε ένα ξέφωτο χώρο λαμπρό με θορύβους παρμένους στη τύχη γι' αυτό. Και με καθοδηγούσε και με συμβούλευε και την άκουγα και με μάλωνε. Μπράβο όμως, ε. Μπράβο. Και τι πιο ωραίο από αυτό. Και μια σειρά άλλοι, ας πούμε, συνάδελφοι, από τον Πασχάλη Τερζή μέχρι τον Γιώργο Κατσάρη, τον συντοπίτη μου. Δεν έχω τόπο, δεν έχω ελπίδα. Δεν θα με χάσει καμιά πατρίδα και με τα χέρια μου και την καρδιά μου φτιάχνω τσαντήρια στα όνειρά μου. Σπαλαμό, να σπαλαμό και το λουμνό τα παιδικό να γιαδώ με λεσάν τζέι παλαμό να σπαλαμό, να σπαλαμό και το λουμνό τα παιδικό να γιαδώ. Εκείνο που σε έχει καθορίσει είναι η σχέση σου με το Μαχαιρίτσα. Αυτό το αφήνω ως ξεχωριστό κεφάλαιο. Γιατί είσαστε σαν αδερφάκια, δίδυμα αδερφάκια. Και όπως έχει πει και ένας τροχονόμος στη Θεσσαλονίκη, ένα καλοκαίρι που είχαμε μια συναυλία στο Θέατρο Δάσους και είχαν κλείσει οι δρόμοι και εμείς είχαμε αργήσει με τον Λαβρέντη να πάμε και ανοίξαμε έτσι το παράθυρο και λέει ο Λαβρέντης, τρομαγμένος από την επιτυχία, διότι ψηλιαζόμασταν ότι όλος αυτός ο κόσμος εκεί πήγαινε, δεν πήγαινε πουθενά άλλου. Τι γίνεται ρε, καπετάνιο του λέει. Άσε με ρε, του λέει, ένας τσακνής Μαχαιρίτσας έχει μια συναυλία. Η σύμβαση υπογραφτήκε με μάρτυρες πολλούς. Έχει καθαρά και την υπογραφή μου. Δεμένος με χαρικό καλό και όρους πόνειρους θα έχω μια ζωή οδηγό και ερεμήνευστή μου
θυμάμαι ότι υπογραφά πολύ πολύ μικρός με πένα από φτερό νομίζω και μελάνι μόνο από ανάγνωση δεν ήξερα ο φτωχός κι έτσι το χρόνο κυνηγώ που τρέχει και δεν φτάνει. Δεν είναι απλά φιλία αυτό το πράγμα, είναι σχέση ζωής. Μεταξύ μας δηλαδή υπήρχαν και υπάρχουν αυτές οι σχέσεις που έχουν τα μέλη μιας οικογένειας. Πώς τσακώνεσαι με τον αδερφό σου, πώς τσακώνεσαι με τον άνθρωπό σου. Τη μάνα σου. Με τη μάνα σου, έτσι είμαστε εμείς με τον Λαβρέντη. Και τσακωνόμαστε και φωνάζουμε. Είναι και του άνθρωπος με χιούμορ κι αυτός. Με χιούμορ, με Παναθηναϊκός βέβαια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό έχει χιούμορ που είπε. Τον Λαβρέντη τον πάντρεψα, τον βάφτισα την κόρη. Δεν είναι τώρα, είναι είμαστε συγγενείς με τον Λαβρέντη. Καταρχήν δεν μπορώ να είμαι εγώ αντικειμενικός. Ό,τι και να κάνει είναι καλός καμωμένο. Η Βουβή Ανατολή και τις Δύσεις τα πρόσωπα τα μήτριες αγκαλιές προσφυγιά μου και χρόνια σκοτάδια πουθενά δε χωρά του Βαλκάνιου φυγάει η οδή σαν σκιά τριγυρνά και στη μνήμη το σχήμα της δίνει μυστικές μου φωνές των προγόνων μου πείσμα αρχαίο τις Βαλκάνιες καρδιές σε χωρώ να ενώσετε νέο. Βλέπεις σήμερα το ελληνικό τραγούδι. Θεωρώ ότι το ελληνικό τραγούδι συνεχίζει. Ασφαλώς συνεχίζει. Οι δημιουργοί του συνεχίζουν, ματώνουν, παλεύουν και διεκδικούν κάτι το οποίο παλιότερα ήταν αυτονόητο, ενώ σήμερα δεν είναι. Σήμερα διεκδικείς τι, το δικαίωμα στην ύπαρξη. Αυτό. Το δικαίωμα στην πληροφόρηση. Αυτό κι αν είναι. Ακόμη χειρότερο. Αυτό κι αν είναι. Δεν σε παίζουν. Δεν σε παίζουν. Δηλαδή, δεν υπάρχεις. Εάν δεν πληρείς κάποιες προδιαγραφές οι οποίες θα σε βάλουν στις playlist των ραδιοφώνων, δεν υπάρχεις. Τι θα μετρήσω απόψε γυμνός μονάχος αντίκριστο χρόνο. Τι θα έχω χάσει τη νύχτα αυτός ξέρει μόνο. Μέσα από το σώμα μου μια σχισμή για να ρητίδες και λάθη έκλειτος βίος ερώτων σεισμοί και πάθη. Ο χρόνος μου δίνει αυτή τη στιγμή κι αμέσως μετά μου την περάνει ανίκητος χρόνος μου δείχνει πυγμή μαζί του με σέρνει. Ακούω υπέροχα πράγματα. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν βρίσκουν ένα βήμα για να εκφράσουν αυτό το πράγμα που κάνουν. Λέω ότι δεν το βρίσκουν τώρα. Οι τρόποι της πληροφόρησης που είχαμε μάθει μέχρι σήμερα ήταν συγκεκριμένοι. Ο εξής ένας, το ραδιόφωνο. Σήμερα γίνονται κάποια δειλά βήματα και μέσα από το διαδίκτυο. Αύριο μπορεί το διαδίκτυο να σταθεί δίπλα στο ραδιόφωνο, αν όχι να το υποκαταστήσει. Το ραδιόφωνο πάντα θα έχει μία δύναμη. Αλλά δεν θα είναι μόνο του πλέον. Η τηλεόραση δεν θα είναι μόνη της πλέον. Ζούμε λοιπόν σε μια εποχή όπου το πέρασμα στην άλλη σημαίνει κάποια πράγματα. Σημαίνει κάποια κορμιά που θα πέσουν. Κάποια τραγούδια που θα πάνε ακλαφτά.
νέους ναι. ταλαντούχων που λες. Κάποια τραγούδια που δεν θα φτάσουν ποτέ στον παραλήπτη τους, αλλά στο μέλλον δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό. Δεν μπορεί, γιατί η ανάγκη του κόσμου να μαθαίνει και να δέχεται το καινούριο θα εξακολουθεί να υπάρχει. Αυτά που λες, εσύ τα λες ή σου τα λένε να τα πεις, και μπαίνω βγαίνεις τη σιωπή. Το φοβισμένο χάσμα, αδυναμό μου πλάσμα, αδυναμό μου πλάσμα. Αυτά που λες, εσύ τα λες ή σου τα λένε να τα πεις, για να έχεις λόγους να γράφεις ό,τι σου λένε για να μας πεις. Μία κουβέντα θα πω που προέρχεται από ένα διευθυντή δισκογραφικής εταιρείας, αν με επιτρέψεις το όνομα να μην το αναφέρω. Όχι, βέβαια. Σε μία σύσκεψη όπου τον κάλεσαν στην Ευρώπη, όπως κάλεσαν όλους τους διευθυντές, ο αντιπρόεδρος αυτής της κολοσιαίας επιχείρησης, δισκογραφικής και όχι μόνον, του είπε, δεν θα το πω ακριβώς έτσι, είμαστε στη δημόσια τηλεόραση, δεν δίνω δεκάρα για το ελληνικό ρεπερτόριο. Μακάρι να κλείσει αύριο. Με ενδιαφέρει η διανομή του ξένου ρεπερτορίου. Ποιοι είστε εσείς που θέλετε να έχετε και δικιά σας μουσική, εν ολίγης. Είναι αυτά που έλεγε ο Κίσιγκερ κάποτε, τα θυμάσαι. Βέβαια, βέβαια. Χτυπήστε τον πολιτισμό. Αν θέλετε να κατακτήσετε μια χώρα, χτυπήστε τον πολιτισμό της. Και το ελληνικό τραγούδι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού. Βρέχει ισοβίες ψυχές των ηττημένων, γκρίζα λάσπη κάθε ψήθυρος βροχή. Ροζ πολυεστέρα στ' άστρο των προσκυνημένων, που δοξάζει έσχος και συνενοχή. Μαύρο ξυδωμένο το παγκάρι του σαράφι, πληθυσμοί στα νύχια των χρηματιστών. Μέλλον, 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 στην εξώπορτα σου γράφει το κατάστημα προσωρινός κλειστών. Πρόεδρε, ο κόσμος πεθαίνει. Με σταυρούς, με σφυροβλέπανα, με πλάκια ντέκερ στο προσκεφάλι. Πρόεδρε, ο κόσμος ο κόσμος πεθαίνει. Με τους εκάστοτε υπουργούς, πρωθυπουργούς, έχω κουβεντιάσει αυτά τα θέματα. Δυστυχώς, και θα το πω, ζούμε σε μια χώρα, Διονύση μου, αντιπνευματική. Το προσυπογράφω. Και θα έπρεπε τουλάχιστον για το θέατρο, το σινεμά, το τραγούδι, που είναι άξονες, το τραγούδι είναι βασικός άξονας της ζωής μας, να κάνουν πολλά, γιατί ο λαός ένα κομμάτι ψωμί θέλει για ένα τραγούδι. Ο τελευταίος χορός μας αρχίζει με μια χαρούμενη και ατέλειωτη νότα. Ο τελευταίος Θεός θα νικήσει, και μιας και θα έρθει, πες του να κλείσει και την πόρτα. Το τελευταίο φιλί να κρατήσει, και ας χαμηλώσουν επιτέλους τα φώτα. Το τελευταίο φιλί να κρατήσει, και ας χαμηλώσουν επιτέλους τα φώτα. Μια τελευταία ματιά να προλάβω, την τελευταία που αργώ τόσο πολύ να καταλάβω. Μια τελευταία ευκαιρία μου απομένει. Το τελευταίο τσιγάρο που ανάβω. Μια υπόσχεση χίλιες φορές υπομένει. Σε ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή παρουσία σου στις συναντήσεις. Είπες πολύ καινούργια πράγματα, φρέσκα, με το φρέσκο μυαλό που έχεις, με τη φρέσκια καρδιά που έχεις. Κάποια στιγμή θα το ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ, πρόεδρε. Για χαρά. Έλα, Διονύση, να χαρείς
κι απ' τη σκηνή να μην χαθεί. Κι όσα τραγούδια κι αν πεις, τα μάτια ορθά ανοιχτά και μη τους φοβηθείς. Σε ποια λιμάνια με πας και ποιο Θεό προσκυνάς? Κάτσε κοντά μου κι εγώ θα σου τραγουδάω.